είπεν ο Κύριος, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί εγώ είμαι με ταυτόν. Σεβασμιότατε ιεράρχα, ευδεσιμότατοι πατέρες, ευσεβείς χριστιανοί, και πάλι ευρισκόμεθα εδώ στην αίθουσα. Ας έχει δόξα ο Θεός. Πιστέψατε με ότι όταν κατεβαίνω από τα ψηλά βουνά της Μακεδονίας, από τη Φλόρινα, όπου το θερμόμετρο είναι 10 κάτω από το 0, ενώ εκεί το θερμόμετρο είναι 10 από το 0, εδώ το δικό μου θερμόμετρο, της καρδιάς μου το θερμόμετρο, ανεβαίνει όταν κατεβαίνω εδώ στην Αθήνα. Αισθάνομαι μια ιδιαίτερα χαρά και συγκίνηση όταν βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα, επάνω στο ιερόν του το βήμα του κηρύγματος. Και συγκινούμαι βαθύτατα όταν βλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα, την ιεράν αυτήν σύναξη των ευσεβών ακροατών. Πάνε τώρα, μετρήστε με τα δάχτυλα, πάνε τώρα 25 χρόνια, ένα τέταρτον αιώνος, που με ηλέησε ο Θεός να ευρίσκομαι να έρθω εδώ μέσα εις το κλεινόν άστι στην πρωτεύουσα και να αρχίσω τα κηρύγματα. Στην αρχή κηρύταμε στη μικρά αίθουσα Χριστοκοπίδου 12, μετά στη μικρά και μεγάλη αίθουσα των τριών ιεραρχών, μετά κάτω στο Παλαμιδίου και τελευταίως εδώ στην ευρύχωρο αίθουσα Ζωοδόχο Πηγής, που είναι κτίσμα δικό σας των ευσεβών ακροατών. 25 χρόνια, ένα τέταρτο αιώνος. Μικρά παιδιά που τα έφερναν οι ευσεβείς μητέρες εδώ στα κηρύγματα, τώρα έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει άντρες, διδάσκαλοι, καθηγητές, αξιωματικοί και ιερείς. Νέοι που ερχόνταν κατά εκατοντάδες εδώ στα κηρύγματα, τα ιδιαίτερα και τα γενικά, οι νέοι αυτοί τώρα είναι με γκρίζα μαλλιά. Όριμοι είναι πλέον γέροντες, και γέροντες που ερχόνταν εδώ με φλόγα νεανική και οίκουαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τώρα αυτοί οι γέροντες δεν βρίσκονται πλέον στη στρατευωμένη εκκλησία του Χριστού, αλλά βρίσκονται στη θριαμβεύουσα εκκλησία του Χριστού, και εκεί επάνω στα ουράνια πρεσβεύουν υπέρ ημών. 25 χρόνια, ένα τέταρτον αιώνος. Εδώ γιατί αισθάνομαι κάποια συγκίνηση όταν βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα. Και θέλω να πιστεύω ότι εσείς ιδιαίτερα συγκινήστε όταν βλέπετε στο βήμα όχι πλέον ένα νεαρό νεροκήρυκα 40, 45, 50 ετών, αλλά βλέπετε πλέον ένα πρεσβήτην επίσκοπο, ο οποίος με κάποια δυσκολία βέβαια αντεποκρίνεται εις το ιερό καθήκον του κηρύγματος. Και απόψε πάλι η αγάπη σας μας κάνει να ομιλήσουμε. Ποιο θα είναι το θέμα μας? Τα θέματά μας εμείς οι ιεροκήρυκες πρέπει να τα αντλούμε, να τα παίρνουμε από την Αγία Γραφή. Κυρίως από την Αγία Γραφή. Γιατί τι είναι η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή είναι μια αποθήκη όπου υπάρχει συγκεντρωμένος ο σπόρος, ο ουράνιος σπόρος, ο Λόγος του Θεού. Τι είναι η Αγία Γραφή? Είναι η αλική, το μέρος δηλαδή εκείνο όπου είναι συγκεντρωμένο σωρούς σωρούς το αλάτι, το πνευματικό που αλατίζει την ανθρωπότητα. Τι είναι η Αγία Γραφή? Είναι χρυσορυχείο που όπου και αν σκάψουμε θα βρούμε το χρυσάφι. Από την αποθήκη λοιπόν του ουρανού θα πάρουμε τον ουράνιο σπόρο των λόγων του Κυρίου, που θα σπέρνουμε στις καρδιές των ανθρώπων που είναι τα ευλογημένα χωράφια του Θεού. Από την Αγία Γραφή, από την αλική αυτή του Πνεύματος, θα παίρνουμε ολίγο αλάτι να σκορπίζουμε και να αλατίζουμε την ανθρώπινη κοινωνία. Από την Αγία Γραφή θα παίρνουμε τα ψήγματα του Χρυσού. Λέει κάποιος νεότερος σοφός ότι η Γραφή είναι ένα πηγάδι, αλλά το πηγάδι αυτό
δεν έχει απλώς νερό μέσα, έχει χρυσό μέσα. Και όποιος κατεβάσει το κουβαδάκι του κάτω στο βαθύ ρεύμα, στο βαθύ φρέαρ αυτό, θα τον ανεβάσει γεμάτο χρυσάφι, θα τον ανεβάσει. Κουβαδάκια κι εμείς είμαστε, μικρά κουβαδάκια, που θα προσπαθήσουμε να το ρίψουμε κάτω μέσα στο βαθύ φρέαρ των γραφών και από εκεί πέρα να πάρουμε ένα ρητό, μια διδασκαλία του Ευαγγελίου, και αυτή να γίνει σήμερα το κέντρο του ενδιαφέροντος μας του πνευματικού. Ανοίγω την Καινή Διαθήκη. Ανοίγω τα σπράξη των Αποστόλων. Και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 28ο κεφάλαιο, εκεί στο 28ο κεφάλαιο βλέπουμε ποιο βλέπουμε, τον Απόστολο Παύλο. Διότι όπως σας είπα και άλλοτε νομίζω, για μένα η Αγία Γραφή είναι η πιο ωραία τηλεόραση, η τηλεόραση του ουρανού. Όπως ανοίγοντας τηλεόραση βλέπεις τα διάφορα πρόσωπα, τα μικρά και ασήμαντα της γης, ανοίγοντας τη γραφή βλέπεις πρόσωπα ιερά, ένα δε τα από τα πλέον ιερά πρόσωπα της Αγίας Γραφής μετά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν είναι ο Απόστολος Παύλος. Στο 28ο κεφάλαιο βλέπουμε τον Παύλο, πως τον βλέπουμε, σαν ένα ήλιο που αφού όλη την ημέρα εθέρμανε και φώτισε βουνά και πεδιάδες, ποτάμια και λίμνες και ολόκληρο την πλάση, μετά ο ήλιος γέρνει να βασιλέψει στη δύση. Βλέπουμε τον Παύλο σαν ήλιο στο ηλιοβασίλεμά του. Είναι ο Παύλος στην τελευταία του αποστολική οδηπορία. Πιστεύω να είστε όλοι αναγνώστες της Γραφής και θα έχετε διαβάσει οπωσδήποτε μια φορά το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εκεί βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος στην τελευταία του περιοδία ξεκίνησε από την Κεσάρια της Παλαιστίνης, μπήκε μέσα σε ένα πλοίο, άρχισε να ταξιδεύει στη Μεσόγειο θάλασσα, συνήθισε τρικυμία θύελα μεγάλη στην Κρήτη, αναγκάστηκε ο πλοίαρχος να αγκυροβολήσει σε λιμένα της Κρήτης, έμεινε εκεί ένα μικρό διάστημα, σήκωσαν άγκυρα, έπεσαν πάλι μέσα στο Αδριατικό πέλαγος, η θύελα ήταν ακόμη μεγαλύτερα και το πλοίο εκκινδύνευσε να πνιγεί. Χάρη στον Απόστολο Παύλο το πλοίο δεν επνίγηκε, αλλά όλοι οι επιβάτες σωθήκανε πάνω στα βράχια μιας νήσου η οποία ονομάζεται νήσος του Αποστόλου Παύλου, η οποία είναι η Μάλτα, το φρούριο το εγγλέζικο πλέον σήμερα στη Μεσόγειο, ένα από τα κλειδιά της αγγλικής δυνάμεως. Εκεί λοιπόν στη Μάλτα βγήκε ως ναυαγός ο Απόστολος Παύλος, έμεινε όλο το χειμώνα, δίδαξε, κατήχησε, θαυματούργησε, εβάπτισε, ανεβάπτισε. Και όταν το καλοκαίρι άνοιξε το Μάρτιο, όταν άνοιξε ο καιρός, τότε μπήκε σε ένα άλλο πλοίο ειδωλατρικό που είχε εμβλήματα ειδωλατρικά, έφτασε στη Σικελία, γύρισε γύρω γύρω όλη τη Σικελία την ίσο, έφτασε στο λιμάνι, το πρώτο λιμάνι της Ιταλίας, της Ιταλικής Χερσονήσου, το Ρίγιον, και από εκεί βρήκε άλλο καράβι και πήγε, ταξίδεψε από εκεί και έφτασε σε ένα λιμάνι της Ιταλίας που απέχει 208 χιλιόμετρα, 208 χιλιόμετρα από τη Ρώμη, σε μια πόλη που και μέχρι σήμερα ονομάζεται Ποτιόλος, Ποτιόλη της Ιταλίας, μια μικρά πόλη. Το όνομα αυτό Ποτιόλη, που έφτασε εκεί ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει λατινικά μια βρωμερά πόλη, διότι εκεί ήταν ζώα, καμήλες, ζώα της Ανατολής, εμπορεύματα διάφορα που δημιουργούσαν μεγάλη ακαθαρσία και συχνά η πόλη αυτή εκινδύνευε από επιδημίες και πολλοί άνθρωποι πέθαναν από επιδημίες, αποτελέσματα της ακαθαρσίας. Μια παρένθεση. Και η Αθήνα εντός ολίγου Ποτιόλη γίνονται. Ποτιόλη, όπως οι κοινοί πόλεις
που επήγε ο Απόστολος Παύλος. Ήταν μια βρωμερά πόλη, κίνδυνος θανάτου, κίνδυνος θάνατος για τους κατοίκους της Ρώμης. Έτσι και σήμερα αυτή η Αθήνα με τα 2,5 εκατομμύρια κινδυνεύει να γίνει ένα βουνό ακαθαρσίας, τόνοι, εκατομμύρια χαρτιά και άλλα πράγματα, που υπάρχει κίνδυνος. Και το πρώτο κρούσμα παρουσιάστηκε σε κάποια γωνιά των Αθηνών, ένα κίνδυνος επιδημίας, και όπως, διότι όλα είναι σημεία των καιρών, όπως η πλημμύρα που έγινε κάτω εκεί στο Φάλιρον, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά είναι μια προειδοποίηση ότι έρχονται κακά μεγάλα στον τόπο μας για πολλά και μεγάλα αμαρτήματα. Δεν αποκλείεται κοντά στην πλημμύρα να έχουμε και επιδημία και οι άνθρωποι να πεθαίνουν σαν τις μύγες. Και σώστον μας, Κύριε, εκκλημού και λοιμού και σεισμού και καταποντισμού. Μετά την παρένθεση αυτή που έκανα εξ αφορμής της πόλεως Ποτιόλος, που επισκέφθη ο Απόστολος Παύλος, που έφτασε ο Απόστολος Παύλος, και ότι η πόλη μας κινδυνεύει να γίνει Ποτιόλη, πόλη ακάθαρτος και βρωμερά, ότι είναι πόλη ακάθαρτος και βρωμερά ψυχικός, είναι. Αλλά κοντά στη στην ψυχική βρώμα θα επακολουθήσει οπωσδήποτε και σωματική ακαθαρσία. Λοιπόν, από εκεί στους Ποτιόλους, τι ήταν? Μέσα στους Ποτιόλους σταμάτησε ο Παύλος 7 μέρες. Μα πώς τώρα άφησε ο Εκατόνταρχος? Γιατί ο Εκατόνταρχος, Ρωμαίος αξιωματικός, αξίωμα που αντιστοιχεί στο βαθμό του λοχαγού, του Έλληνος λοχαγού, με τη φρουρά του ολόκληρο στεκότανε με μεγάλη προσοχή μπροστά στον Απόστολο Παύλο. Είχε και άλλους υποδίκους μέσα το καράβι, μετέφερε κι άλλους υποδίκους από τα διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αυτοί οι ταλέποροι υπόδικοι, όταν θα πηγαίνουν στη Ρώμη να δικαστούν, πολλοί από αυτούς θα ρυπτότανε στις φοβερές θυρομαχίες και θα γινότανε βορά των αγρίων θηρίων του αμφιθεάτρου της Ρώμης. Αλλά ο Εκατόνταρχος κατάλαβε ότι ο Παύλος δεν ήταν ένα συντισμένος υπόδικος, ότι ο Παύλος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, ότι ο Παύλος ήταν μια εξαιρετική φυσιογνωμία, ότι ήταν ένα πρόσωπο ιερών, ένα πρόσωπο που έπρεπε να το σεβαστεί και το εσεβάστη, και το έδωσε μεγάλες ευκολίες όλο το ταξίδι αυτό. Και τον άφησε τον Παύλο 7 μέρες στους Ποτιόλους. Τι να κάνει μες στους Ποτιόλους, στην ακάθαρτο πόλη? Ναι, να μείνουμε σε μια πόλη, όσο ακάθαρτος και να είναι, όσα βουνάκια καθαρσίας και να είναι, να μείνουμε στην ακάθαρτο πόλη. Ωραία είναι κανείς να βγει πάνω στα Σάλπις, να αναπνέει καθαρό αέρα, να γναντεύει τα βουνά, να ακούει τα πουλιά και λαϊδούν. Ωραίο κανείς να βγει πάνω στο Άρος, το Άγιον Όρος, επάνω στην ωραία εκείνη κορυφή, που πανόραμα φαίνεται ολόκληρο το Αιγαίο Πέλαγος. Ωραίο, αλλά εδώ στην βρωμερά πόλη θα μείνουμε και πρέπει να μείνουμε, όπως έμεινε ο Απόστολος Παύλος 7 μέρες, γιατί εκεί μέσα, οι Αιγαίοι ήταν μέσα, τι ήσαν? Άνθρωποι, και μόνο άνθρωποι. Διαμάντια ήταν, ολίγα διαμάντια είχε μέσα. Για κάτω από τα σκουπίδια και τη βρωμερότητα της πόλεως εκείνης εκρυπτόνταν αδαμάντινες πτυχές. Εκρύπτον το χριστιανί του πρώτου αιώνος, μια μικρά ομάς χριστιανών, τον περικύκλωσε αμέσως τον Απόστολο Παύλο, και ο Απόστολος Παύλος έμενε μαζί τους 7 μερονύχτια, διδάσκοντας και κατοικώντας και παρηγορώντας τη μικρά ομάδα των χριστιανών των Ποτιόλων. Μετά από τους Ποτιόλους έφυγε, άρχισε πλέον με τα πόδια να βαδίζουν, απόσταση 208 χιλιόμετρα, σαν να πούμε από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα. Στο δρόμο αυτόν που δεμένος ο Απόστολος Παύλος βάδιζε, έχοντας επικεφαλής των Ρωμαίων εκατόνταρχων και έχοντας συντρόφους, τους υποδίκους που με το λίγες ημέρες, όπως είπα, θα γινόταν βορρά εις τα άγρια στόματα των θηρίων, βαδίζοντας τη μακάβρια αυτήν οδόν ο Απόστολος Παύλος, εκεί πέρα έγιναν ένα έκτακτο συγκινητικό γεγονός. Ότι στη Ρώμη μέσα που υπήρχαν χριστιανοί, μέσα στη Ρώμη μάθανε ότι έρχεται ο Απόστολος Παύλος. Πώς το μάθανε? Με ασύρματο? Δεν υπήρχε ασύρματος. Με τηλέγραφο δεν υπήρχε τέτοια μέσα τότε. Πώς το μάθανε? Από τους Ποτιόλους έφυγαν χριστιανοί και έφτασαν στη Ρώμη και ανήγγυλαν το μεγάλο γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος, ο ήλιος του Χριστού μας, έρχεται να ρίξει τα τελευταία ακτίνας στην περιάκουστον πόλη. Το μάθανε αυτό. Αλλά μάθανε ακόμα ότι ο Παύλος δεν έρχονταν ελεύθερος. Μάθανε ότι ο Παύλος ήταν δεμένος.
δεμένος σαν τον Χριστό μας. Και όπως τον Χριστό τον δέσανε και τον οδηγήσανε στον Πόντιο Πιλάτο, έτσι και τώρα ο Παύλος, μιμητής του Χριστού μας, δεμένος, προορίζεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κέσαρος της Ρώμης. Δεμένος ήταν. Κι όμως, ενώ ήταν δεμένος, τότε το δεμένος, αυτό δεν επηρέασε καθόλου τους χριστιανούς της Ρώμης. Δεν είπαν, τι δουλειά έχω εμείς να πάμε έξω από την πόλη, να συναντήσουμε ένα υπόδικο και να γίνουμε ύποπτοι στην αρχή. Αυτό θα το καταλάβετε, το καταλάβουμε μόνο εμείς που γεράσαμε. Εμείς που περάσαμε στη βοή, στη ζωή μας, όπως και όλοι οι γέροντες, φοβερές ημέρες, θα το καταλάβαμε ότι όταν η πατρίδα μας προ 35-36 χρόνια ήταν σκλαβωμένη κάτω από τριπλή κατοχή. Την κατοχή των Βουλγάρων, την κατοχή των Ιταλών και την κατοχή των Γερμανών. Τότε θα καταλάβουμε ότι υπήρχαν φυλακές, το Χαϊδάρι εδώ κάτω στην Αθήνα και πάνω στη Θεσσαλονίκη η οδός Μέρλιν, τρομερών τόπος εκεί πέρα καταδίκων που αναστέναζαν και οι Ιούνοι ξερίζωναν τα νύχια και βγάλανε τα δόντια των χριστιανών, των Ελλήνων. Τότε θα δείτε ότι ήταν τόλμη, μεγάλη τόλμη να πλησιάσει κανείς τους δημίους. Να πλησιάσει τους ανθρώπους εκείνους που ήταν κλεισμένοι μέσα στις γερμανικές, ή βουλγαρικές, ή ιταλικές φυλακές, διότι θεωρείται ύποπτος. Θυμάμαι όταν πλησίασα την Μέρλιν, των φοβερών οδών της Μέρλινς, πίσω από την Αγιά Σοφιά, που είχαν κλεισμένος μέσα ένα από τους ροϊκότερους σιροκήρυκας της πατρίδας μας, τον Πάτερ Χριστόδουλο τον Καλύβα, μου γνέφανε από τα παράθυρα, φύγε παππούλη, μακριά, μακριά. Διότι πάσο ο οποίος επισκέπτεται τους φυλακισμένους, εθεωρεί το ύποπτος. Λοιπόν, από αυτό το παράδειγμα που σας είπα, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται τόλμη μεγάλη να βγουν έξω από την πόλη και να υποδεχθούν τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε το όχι ελεύθερος, αλλά ήρθε το δεμένος, μετασύνδεμένος, οδηγείτο ενώπιον του Κέσαρος της Ρώμης. Κι όμως ετόλμησαν. Ω εποχή ηρώων, ετόλμησαν. Και βγήκαν έξω. Φτερά στα πόδια τους, να βαδίσουν χιλιόμετρα. Σαν να πούμε δύο ομάδες χριστιανών βγήκαν προς προϋπάντηση. Σαν να πούμε οι άλλοι που ήταν πιο ταχύτεροι στα πόδια συναντήσαν τον Χριστό, σαν να πούμε στο Κιάτο, και άλλοι το συναντήσαν στην Κόρινθο, σε αυτή την απόσταση. Οι μεν συνήθισαν σε δύο σημεία συνήθισαν τον Απόστολο Παύλο. Οι μεν σε ένα σημείο που ονομάζεται Απίου Φόρος, και εκεί υπάρχει μια στήλη αναθεματική εις μνημόσυνον του γεγονότος, και επίσης οι άλλοι συνήθισαν τον Απόστολο Παύλο εις την θέση τριών ταβερνών. Συνειδητική ήταν όταν είδε τους χριστιανούς ο Παύλος, ο δέσμιος Παύλος, που τα σίδερά του ήταν πολυτιμότερα από διαμάντια, όταν είδε τους χριστιανούς της Ρώμης να τον προϋπαντούν με δάκρυα στα μάτια. Εδάκρυσε ο Απόστολος Παύλος. Και τι λέγουνε πράξεις των Αποστόλων. Ευχαρίστησε το Θεό. Ευχαρίστησε το Θεό που έλεπε χριστιανούς. Και μόνο αυτό, λέγει η πράξεις των Αποστόλων, ότι έλαβε θάρρος. Πήρε θάρρος. Ο Θεέ μου. Ο Παύλος ο Απόστολος. Ο Παύλος που αξιώθηκε να ανεβεί μέχρι τα ουράνια, τον τρίτο ουρανό, και να ακούσει ρήματα άρετα άου και αξιών ανθρώπων να λύσει. Ο Παύλος το σκεύος εκλογής, ο Παύλος ο αστέρας του κόσμου, ο Παύλος ο ήλιος της ανθρωπότητος, ο Παύλος ερανομίτης ψυχή, ο Παύλος ό,τι και πέρα να κάνουμε είναι κατώτης πραγματικότητος. Ο Παύλος λοιπόν να πάρει θάρρος όταν είδε τους χριστιανούς, έλαβε θάρρος. Θέλω αγαπητοί μου να σταματήσουμε λίγο επάνω στη φράση αυτή των πράξεων των Αποστόλων, που λέγει ότι ο Απόστολος Παύλος όταν είδε τους χριστιανούς της Ρώμης να τον προϋπαντούν αφενός μεν εις την θέση Απίου Φόρος και αφετέρου στην θέση τριών ταβερνών, ότι ευχαρίστησε τον Θεό και έλαβε θάρρος. Τι μας διδάσκει αυτό? Και Παύλος να γίνεις. Πάλι εις ανάγκη οσονδήποτε ο άνθρωπος και στα υψηλότερα σκαλοπάτια της Αγιώτος να φτάσει. Είναι άνθρωπος και ως άνθρωπος έχει ανάγκη παρηγοριάς. Παρηγοριάς όχι μόνο από το Θεό, αλλά παρηγοριάς και από τους ανθρώπους. Και μια τέτοια παρηγορία έχει ανάγκη παρηγορίας, και αυτός ακόμα ο Χριστός ως άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη μέσα στο Γεστημανί και παρεκάλεσε τους τρεις μαθητάς του, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, να έρθουν κοντά του. Και ενώ εκείνος γονατισμένος προσήφιε το κάτω από τις ελιές
και το υδρότας του έπεφταν ως θρόμβοι αίματος. Αυτοί όμως τσιμίτησαν και ο Χριστός εξέφρασε παράπονον ότι ούτε τρεις ώρες μπόρεσαν να σταθούν άγρυπνοι κοντά του, παρηγορώντας τον θεάνθρωπο. Στάθη την ανάγκη παρηγορίας ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έρχονται στιγμές στην ανθρώπινη ζωή και του μεγαλύτερου ήρωος και του μεγαλύτερου ανθρώπου της εμπαθαγότητας. Έρχονται στιγμές που κάμπτεται ο άνθρωπος κάτω από το βάρος ποικίλων θλίψεων εσωτερικών και εξωτερικών και αισθάνεται αφενός μεν να επικοινωνήσει με τον ουράνιον πατέρα και να αισθανθεί παρηγοριά από τον ουράνιον ως δρόσος αερεμών. Αλλά ακουτέρα όμως αισθάνεται την ανάγκη να βρεθούν δίπλα του άνθρωποι στοργικοί, άνθρωποι οι οποίοι να τον παρηγορήσουν εις τα δεινά του βίου τούτου. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος, ό,τι και να λένε, είναι άνθρωπος, τον έπλασε ο Θεός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φύση του ανθρώπου. Κανένα σύστημα στον κόσμο δεν θα μπορέσει να αλλάξει τη φύση. Έτσι την έπλασε ο Θεός. Εκτός μόνον εάν ο Θεός φτιάσει άλλου είδους ανθρώπους με άλλα είδη συγκρασία και με άλλα. Ο άνθρωπος, η φύση του είναι πλασμένη από τον Θεό. Ο άνθρωπος τι είναι. Είναι κοινωνικό νόν. Δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Δεν είναι αυτάρκης. Δεν επαρκεί μόνο στον εαυτό του. Ρίψτε μια ματιά, ανεβείτε πάνω στο Λυκαβητό, ρίψτε μια ματιά πάνω στην πλατιά, τη μεγάλη αυτή θάλασσα, στη μεγάλη αυτή πόλη και δείτε ότι όλα αυτά τα έργα, τα σπίτια, τα μικρά, τα μεγάλα, ό,τι ωραίον υπάρχει στην πόλη, ο Λυκαβητός επάνω ψηλά με το κλειστάκι του, πέρα ο Παρθενώνας με τα μάρμαρά του, τα σπουδαία, με τα κοιμήλια του, τα αρχαία, πέρα τα εργοστάσια, τα απέραντα, οι μηχανές. Ό,τι ωραίον έχει μέσα η πόλη, η καλύβα, η πτωχιά, η πολυκατοικία, ουρανοξύστε, οι πύργοι, ό,τι ωραίον έχει η πόλη, δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Μιλιάδες άνθρωποι εργάστησαν για να φτιάσουν και να παραδώσουν σε εμάς το μεγαλούργημα αυτό της πόλεως. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό νόν. Έχει ανάγκη συνεργασίας, με συνεργασία. Έχει ανάγκη συνεργασίας ο άνθρωπος, όχι απλώς εργασία. Να εργάζεται, αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη συνεργασίας και άλλων ανθρώπων για να δημιουργήσει τα έξοχα επιτεύγματα της τέχνης και της επιστήμης ο άνθρωπος. Και προπαντός ο άνθρωπος έχει ανάγκη συνεργασίας μέσα στον πνευματικό του αγώνα, στην πνευματική του τελείωση. Η ηθική τελείωση δεν επιτυγχάνεται με ένα άτομο. Όχι! Με ένα άτομο δεν επιτυγχάνεται η ηθική τελείωση. Ας το ακούσουμε αυτό. Διότι όπως είπε και αρχαίος φιλόσοφος, ο άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον άνθρωπο, ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει μόνος, ολομόναχος, είναι Θεός, είναι θηρίων άγριων. Ή Θεός θα είναι που δεν έχει ανάγκη άλλης βοηθείας, ή θα είναι άγριων θηρίων, σπάνιων άγριων θηρίων, το οποίο ζει μες στη ζούγκλα μόνον και απομονωμένον. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη και άλλου ανθρώπου. Η ηθική τελείωση, η θρησκευτική τελείωση δεν επιτυγχάνεται με ένα άτομο. Και ναι, μεν γνωρίζω πολύ καλά ότι υπήρχαν σπάνια παραδείγματα ανθρώπων, γυναικών και ανδρών που ξεχώρισαν μέσα από τις κοινωνίες και πήγαν βαθιά μέσα σε ερήμους και τρύπωσαν μέσα στις σπηλιές σαν τα άγρια θηρία και ανέβησαν επάνω στις κορυφές των ωραίων σαν αετοί. Όπως εκεί στις Πρέσπα πηγαίνω και θαυμάζω ότι έχουν σπηλιές δεξιά και αριστερά της Πρέσπας και μέσα στις σπηλιές εκείνες μείναν ασκητές. Ναι, αλλά ο κανόνα είναι εξαιρέσεις. Δεν καταργούν τον κανόνα οι εξαιρέσεις. Το δε σπουδαίο είναι ότι και Μαρία Οσία Αιγυπτία να γίνεις και Μέγας Αντώνιος να γίνεις και στυλίτης Δαβίδ. Δανείλ, σήμερα εορτάζεται ένα στυλίτη που έφυγε από τον κόσμο και έμεινε πάνω σε μια στήλη και έμεινε πάνω στη στήλη διαρκώς φωνάζοντας το μεταλλοίτη και ακόμα γίνει στυλίτη και να χωρίσεις και πας μακριά και μείνεις μόνος σου, πάλι το ένστικτο της κοινωνικότητας, το ένστικτο της συντροφιάς, το ένστικτο να συναντήσει κανείς άλλος είναι τόσο ζωηρό, ώστε λέγουν οι βίοι των Αγίων ότι αυτοί αναγκαστήκανε και βαδίσανε χιλιόμετρα να πάνε να βρουν άλλους ανθρώπους να κουβεντιάσουν και να συζητήσουν. Οι Ρωμισόνες αποτελούν μυθιστορήματα έξοχα, αλλά οι Ρωμισόνες όμως δεν είναι δυνατόν και όπως επαναλαμβάνω και θα πάψω επαναλαμβάνω ότι η ηθική και η θρησκευτική τελείωση δεν συντηρείται με ένα μόνο άνθρωπο. Συντηρείται μόνο με επαφή, με συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Και ότι αυτό είναι αληθές, αγαπητέ μου, το αποδεικνύει πρώτον η Αγία Γραφή. Τι λέγει η Αγία Γραφή? Εξαίροντας τη σημασία της συνεργασίας και της ομάδας. Λέγει η Γραφή ότι παλαιά ότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά,
ότι αδελφός από αδελφό, υπογενικότερα δεν είναι αδελφός, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, είναι κάστρον. Η αγάπη ονανωθεί αδελφός με αδελφόν αποτελεί κάστρον απόρθητον. Ακόμα λέγει η Αγία Γραφή ότι ο έτο ενή, ότι αν πέσει δεν υπάρχει εκείνος ο οποίος θα τον σηκώσει. Δηλαδή αν βαδίζουν ένα στο δρόμο, αν βαδίζει ένα στο δρόμο και συμβεί δυστύχημα, πάει χαμένος αυτός. Και πολλά τέτοια δυστυχήματα έγιναν. Βρεθήκανε μόνοι τους, έπεσαν κάτω, έπαθαν αιμορραγία, κανείς δεν βρέθηκε κοντά τους, πέθανε στους δρόμους μέσα. Αλλά αν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος, θα ενδιαφερθεί ο δεύτερος άνθρωπος και θα σώσει. Ο έλεγε τον ένα ότι αν πέσει, δεν υπάρχει ο άλλος ο οποίος θα τον σηκώσει. Λοιπόν, την αξία ακόμα περισσότερο της ομάδος, της συνεργασίας, της ηθικής τελειοποιήσεως εντός ομάδος, μας εκήρυξε ο Κύριος ημώνας ο Χριστός με το ρητόν το οποίο προέταξα τη σημερινή μας ομιλία ως άστρο φωτεινών της ομιλίας μας, και το ρητόν αυτό είναι καθαρό, ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνειμμένοι, εκεί και εγώ ημί εν μέσω αυτών. Τι λέει ο Χριστός? Όπου είναι δυο, λέει, όπου είναι δυο, θα είμαι και εγώ μαζί τους, θα είμαι. Όπου είναι δυο μαζεμένοι, όχι για εμπορικούς σκοπούς, όχι για βιομηχανικούς σκοπούς, όχι για οικονομικούς σκοπούς, όχι για τεχνικούς σκοπούς, όχι για επιστημονικούς σκοπούς, πολύ δε ο λιγότερον δια σκοπούς άλλους κακοποιούς κλπ. Διότι ο άνθρωπος συντροφεύει ή για να κάνει το έγκλημα ή για να κάνει την αρετή ή για να κάνει άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν δύο ή τρεις άνθρωποι μαζευτούν με ένα ιδανικό μεγάλο, με το ιδανικό, το χριστιανικό ιδανικό, να σώσουν τα ψυχάς των, να τελειοποιήσουν ηθικώς και θρησκευτικώς των εαυτών των, να τελέσουν έργων ιεραποστολικών, όταν μαζευτούν τέτοιοι άνθρωποι με υψηλά ιδανικά, όχι εμπορικά και βιομηχανικά και τεχνικά και άλλου είδους, αλλά όταν μαζευτούν με τούτοι άνθρωποι, τότε μέσα στη μικρά αυτή ομάδα, έστω και αυτή η ομάδα είναι δύο, είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Αοράτος είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Όλος αυτοί. Για να ακούσει, να ακούσει τον πόνο των ανθρώπων. Είναι όλος μάτι για να τους βλέπει. Είναι όλος καρδιά για να τους αισθάνεται. Είναι όλος ήλιος για να τους θερμαίνει. Είναι όλος βακτηρία να τους κρατάει. Όλος βράχος να τους κρατάει εκεί πέρα. Είναι κοντά τους ο Χριστός. Μαζί τους είναι ο Χριστός. Θυμηθείτε δύο ανθρώπους. Δύο ήταν δύο άνθρωποι που βαδίζανε μόνοι τους ένα δρόμο. Λυπημένοι, στενοχωρημένοι. Πολύ στενοχωρημένοι, απελπισμένοι σχεδόν. Μιλούσαν τόσο απελπισμένα. Ήτανε δύο μαθητές που ευαδίζανε από στον δρόμο Εμαούς. Και εκεί συνήθισαν, και εκεί παρουσιάστηκε ένας τρίτος, και ο τρίτος που παρουσιάστηκε ήταν ο Χριστός, και αυτός ο αόρατος, ο άγνωστος Χριστός, τους έδωσε παρηγοριά μεγάλη, ώστε οι καρδιές των που ήταν μπούζοι να θερμανθούν και να γίνουν πύραυλος, πνευματικός πύραυλος οι καρδιές των, και να ομολογούν μόνοι τους ότι πόσο θερμάθηκε η καρδιά μας από τη συντροφιά του τρίτου προσώπου. Όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί και εγώ εν μέσω αυτών. Μάλιστα, αγαπητοί μου. Είναι ανάγκη συντροφιάς, είναι στην ανάγκη ομάδος. Μάλιστα. Τέτοια παραδείγματα. Πάρτε ένα κάρβουνο αναμένο. Εάν το κάρβουνο αυτό το αναμένο το βάζεις επάνω σε ένα μέρος μόνο, θα καίει. Αλλά μόνο που είναι θα σβήσει γλίγορα. Εάν το πάρεις αυτό το αναμένο κάρβουνο και το βάζεις πάνω σε μια συντροφιά από άλλο κάρβουνο αναμένα, θα διατηρηθεί, θα αυξηθεί η θερμότης και θα διατηρηθεί η φλόγα τους αρκετό διάστημα. Μοναχώς σβήνει, με άλλα δεν σβήνει, συντροφιά με άλλα. Έτσι είναι και οι χριστιανοί, κάθε ένας από τους ζωντανούς χριστιανούς ένα κάρβουνο είναι. Αν μείνει όμως μόνο το κάρβουνο αυτό, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συντροφιά, χωρίς συναντήληψη πνευματική, θα έρθει η στιγμή που το κάρβουνο αυτό θα σβήσει και θα γίνει άνθραξ, εσβεσμένος άνθρακας. Τέτοιο άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι και συνηθέστερο όσον αφορά την έξαρση της σημασίας της ομάδος, ότι αν πάρετε μια βέργα θα σπάσει, τη σπάσει εύκολα. Δύο βέργες, δυσκολότερο. Τρεις βέργες, δυσκολότερο. Τέσσερις βέργες, πέντε βέργες, έξι βέργες. Δεν μπορεί. Μια βέργα θα τη σπάσει εύκολα ο διάολος. Δύο βέργες, δύο χριστιανούς, δεν μπορεί. Τρεις, δεν μπορεί. Τέσσερις, αντίσταση μεγάλη. Η αξία της ομάδος, όπου οι δύο ή τρεις συνημμένοι, εκεί και εγώ είμαι μέσω αυτών. Θέτε ένα άλλο παράδειγμα, όχι πλέον δικό μου, αλλά ένα παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν ξέρω αν βρήκατε, είναι κάτι πέτρες, κοκκινοπές πέτρες, που τις ονομάζουν οι γεωλόγοι, τους ονομάζουν πυρίτης λίθος. Αυτός ο λίθος, αν πάρεις ένα κομμάτι λίθο,
πυρίτη είναι ψυχρός. Αν πάρεις ένα κομμάτι πυρίτη λίθο με έναν άλλο, με αυτό και τον τρίβεις, θα ανάψει φωτιά. Δύο λίθοι προστριβόμενοι ανάβουν φωτιά. Και ένα σίδηρο, σε ένα κομμάτι σίδηρο απάνω στο ακόνι, το κάνει όξι. Έτσι ακριβώς είναι και οι απροστριβόμενοι χριστιανοί μεταξύ των, συναστρεφόμενοι δηλαδή, δημιουργούν νέες προόδους, νέα εξέλιξη στην πνευματική των σφαίρα. Λοιπόν, είναι η ομάς, η αδελφότηση μικρά, που αποτελείται από πρόσωπα που δεν τα συνδέει το αίμα, δεν το συνδέει η σάρκα, δεν το συνδέει η νυχτερινή σπορά, αν τους συνδέει μέσα το Πνεύμα του Άγιον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτή η ομάς είναι μεγάλο πράγμα στον κόσμο. Είναι θαύμα. Η μικρά ομάς, 2-3 άνθρωποι μάλιστα. Και περί αυτής της ομάδος, της μικράς ομάδος που περιφρονεί ο κόσμος, περί αυτού του μικρού ποιμνίου, ήρθα σήμερα να σας κάνω ζωηράν σύσταση, αδελφοί μου, στα πονηρά χρόνια στα οποία βρισκόμεθα. Η ομάς, η Αγία, 2 ή 3 πρόσωπα, ή ακόμη περισσότερα πρόσωπα, αποτελούν μια δύναμη να καταγόνιστον εν Χριστώ Ιησού το σωτήρι ημών. Αυτή την ομάδα, και όχι μόνο με λόγους ο Χριστός, αλλά και το παράδειγμά του δίδαξε. Ο Χριστός δεν έζησε μόνος του. Αν και ο Θεός δεν είχε ανάγκη ουδενός, αλλά ως άνθρωπος όμως δίπλα του δημιούργησε την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς. Και πάλι μέσα στην ομάδα των 12 είχε εκλεκτή ομάδα, εκλεκτή των εκλεκτών. Οι τρία πρόσωπα εκείνα, ο Πέτρος, ο Ιάννης και ο Ιάκωβος. Με την ομάδα αυτή ο Χριστός από πόλη σε πόλη και από χωρίο σε χωρίο περιόδευσε. Και είναι μεν αληθές ότι ο μας αυτή των 12 Αποστόλων ή το μεγαλύτερο σταυρός του Χριστού εις τον κόσμο, όπως είπε νεότερος θεολόγος. Εν τούτες όμως η ομάς αυτή ήταν αγκαία για να συνεχίσει το κοσμοστήριο έργο εις τον κόσμο και να γίνει ο πυρήν της Αγίας του Εκκλησίας. Ο μας, ο δε Παύλος, μιμητής του Αποστόλου Παύλου, δεν ήταν μόνος. Αν και μπορούσε αυτός, πόσοι παπάδες ήμεθα, 8.000 παπάδες, 100 δεσποτάδες ήμεθα, να μας πιάσεις όλους, να μας τύψεις, τον νιχάκι του Παύλου δεν το κάνουμε. Κι όμως ο Παύλος, ο οποίος ήταν Παύλος, πώς εγκόμε και αν πλέξουμε, δεν δυνάμεθα να ανταποκριθούμε στην δόξα του Παύλου. Ο Παύλος αυτός αγωνιούσε, εδώ στην Αθήνα έμεινε μόνος. Και ήταν όλη η πόλη και στενοχωρούνταν ο Παύλος. Και όταν ήρθε πάνω από τη Μακεδονία, πήρε θάρρος και άρχισε να κηρύττει τα λόγια του Χριστού μας. Παύλος να είσαι, δεν μπορείς να είσαι μόνος. Έχεις ανάγκη συντροφιάς Αγίας. Και ο Παύλος είχε συντροφιά πρόσωπα. 20-30 πρόσωπα είχε κοντά του. Είναι αποστολικά πρόσωπα, τα οποία ήταν έτοιμα ως διαγγελείς του Πνεύματος να εκτελέσουν τα συντολάς του Παύλου. Και κοντά στην ομάδα των ανδρών είχε και ομάδα εκλεκτών γυναικών, των οποίων άστρων φωτεινών υπήρξε η Πρίσκυλα, η οποία τον συνετρόφευσε στην ζωή του και στην αποστολική του προσπάθεια. Λοιπόν, ο Χριστός ομάδα, ο Παύλος ομάδα, ο Χρυσόστομος, ο μητής του Παύλου, ομάδα είχε και αυτός δίπλα του. Εκτός του ότι το ποιμήν εκκλησίας, είχε όμως και αυτός ομάδα και ανδρών και γυναικών που τον εκολούθησαν μέχρι την εξορία. Και όταν ακόμα εκεί η κακία των αρχιεραίων και η κακία και η διαφθορά των αναχτώρων τον εξεσφενδόνισε τον ήρωα αυτών της Ορθοδοξίας μέχρι εκεί κάτω στην Αρμενία, και εκεί πέρα η Αγία ομάς. Οι ακροατέοι πολλοί τον εγκατέλειψαν. Το πλήθος το μεγάλο το εγκατέλειψε. Αλλά η μικρά ομάς έμεινε πιστή και αφοσιωμένη και αποτελούσαν τα φτερά και η παρηγορία του μεγάλου εκείνου ανδρός στα τελευταία ημέρα της ζωής του. Ομάς ο Χριστός, ομάς ο Παύλος, ομάς ο Χρυσόστομος, ομάς ο Μέγας Βασίλειος, ομάς εκ των νεωτέρων ποιος είναι, έκανε ομάδες. Ομάδες ποιος είναι? Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Μάλιστα, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που με εξίωσε να έχω βγάλει κατ' επανάληψη το βιβλίο του εκεί πέρα. Εκείνη πήγαινε από χωριό σε χωριό, μέσα στην άγρια εκείνη εποχή. Πήγαινε, εκείνη. Κήρυγμα ακούγαν όχι όπως εμείς εδώ τακτικά, που κάθε Κυριακή ακούτε κήρυγματα από τους Ερωτήρε. Κήρυγμα εκεί, στην Ρωσασαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στα Βαλκάνια, παντού. Είχαν ακούσει χρόνια και χρόνια να ακούσουν κήρυγμα. Και μαζευόταν ο κόσμος, και ο Κοσμάς ο Ετωλός ανέβαινε πάνω σε ένα σκαμνί, και πάνω στο σκαμνί εκείνο το πρόχειρο, εκείνη των λόγων του Θεού. Και όταν τελείωνε, τι έλεγε? Και τώρα ζητώ πληρωμή, λέει, να με πληρώσετε. Ζητώ παρηγοριά από σας. Πληρωμή, λέει, ζητώ, πληρωμή. Α, λέει, εμείς δεν έχουμε λεπτά, το απαντούσαν από κάτω, κράτε. Παιδιά μου, παραξηγήσατε, λεπτά δεν ζητώ. Σακούλα δεν έχω. Σακούλα δεν έχω. Σπίτι δεν έχω. Καλύβα δεν έχω. Δεν έχω που να κοιμηθώ. Δεν έχω τίποτα απολύτως στον κόσμο. Και αυτό ακόμα το σκαμί
Το βήμα αυτό που κηρύττω δεν είναι δικό μου, δικό σας είναι, εσείς το φτιάσατε. Και αυτό το σκαμνί, το βήμα που ανεβαίνω, έχει το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα. Ναι, ελέγχει, βασιλιάδες, αρχιερείς, μοναχούς, μοναχάς, κόσμο, γυναίκας και άντρας, και θα πάψω. Η δική μου πληρωμή ποια είναι, για λεφτά, θα ήμουν τρελός! Θα ήμουν τρελός! Ας τα ακούσουν οι δεσποτάδες, ας τα ακούσουν οι μοναχοί που δουλεύουν για τα νύψα τους, για τα εγγόνια τους. Ω, κατάρα! Ω, κατάρα! Κατάρα! Δραχμή! Που φεύγει από τα φυλάκια, τα θυλάκια του μοναχού ή του επισκόπου, συγγενείς, είναι φωτιά που θα κάψει τα σπίτια. Ούτε δραχμή! Τίποτα, είσαι μοναχός, τίποτα πλέον. Έφυγες πλέον από τον κόσμο. Άλλαξες όνομα, δεν ανήκεις πλέον στην κατασάρκα οικογένεια. Ανήκεις στην μεγάλη και ευρύχωρη οικογένεια, η οποία είναι χριστιανισμός. Και εκεί όχι μόνο το πορτοφόλι σου, όχι μόνο τα χρήματά σου, αλλά και το αίμα σου ακόμα. Και θα ανοίξει ακόμα τις φλέβες σου να θυσιάσεις. Δραχμή! Αφοσιωμένη στο έργο του Κυρίου. Εγώ δεν έχω ανήψα, λέει, και εγγόνια και κανένα στον κόσμο αυτό, λέει ο Κοσμάς. Αν και είχε. Εγώ δεν έχω σακούλα, δεν έχω τίποτα. Ποια είναι η πληρωμή μου? Μια είναι η πληρωμή μου. Θα ήμουν τρελός αν ζητούσα τα λεφτά στον κόσμο αυτό. Και μετά ποια είναι η πληρωμή μου? Να, ποια είναι η πληρωμή μου? Η ομάδα. Ποια ομάδα? Μαζευτείτε, λέει, όταν φύγω εγώ. Μαζευτείτε 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 10-10. Και ανοίγετε το Άγιο Ευαγγέλιο και διαβάζετε το και κλαίτε και κλαίτε και κλαίτε και παρηγορήσετε. Αυτό ζητώ, αυτό ζητώ. Και αν το κάνετε, φεύγω με παρηγοριά, με παρηγορήσατε. Αν δεν το κάνετε, φεύγω λυπημένος. Μάλιστα, ο μάστιγμα. Όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί και εγώ ημίαν μέσω αυτών. Ω λόγια του Χριστού μας αθάνατα και αιώνια. Ω λόγια του Χριστού μας αιώνια και αθάνατα. Επάνω στο οποίο στηρίζεται ούτε ευγενές είναι ο ανθρωπότης ως εραποστολική κίνηση στον κόσμο αυτόν. Όπου εσύ δύο ή τρεις συνημένοι στο μόνο όνομα, εκεί και εγώ ημίαν μέσω. Το λησμονήσαμε, χριστιανοί μου. Το λησμονήσαμε εμείς. Το λησμονήσαμε εμείς. Και ποιοι το θυμηθήκανε? Προς τιμήν τους. Ποιοι το θυμηθήκανε? Ποιοι το εφαρμόζουνε? Οι κομμουνιστές! Μάλιστα. Διαβάστε το, Λένιν. Διαβάστε το, Στέξι. Θα προχωρήσουμε στον κόσμο. Είμαι εδώ λίγοι, λέει. Θα χρονίσουμε την ανθρωπότητα. Γραμμένα αυτά σε εποχή που δεν υπήρχε ούτε ένας κομμουνιστής στον κόσμο. Το γράφουν μέσα, το πήραν ο Μάρξ και ο Λένιν από το Ιερό Ευαγγέλιο. Και οι εχθροί μας πήραν τα λόγια αυτά. Και τι κάνε? Οργανωθείτε, λέει. Τριάδες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, και οργανωθείτε και δέσανε τον κόσμο ολόκληρο. Ο Ευαγγέλιο σε προδώσαμε! Ο Ευαγγέλιο σε προδώσαμε! Εμείς οι χριστιανοί, η ανάξη που πρέπει να ανοίξει η γη μας κατά πλή. Μας πήραν τα λόγια οι κομμουνιστές. Και είναι άξιοι επένω και θριαμβεύουν και νικούν και κυβερνήσουν τον τόπο αυτόν, αγαπητέ μου. Μπροστά στην αδράνεια και διαφορία την οποία δεικνύουμε όλοι, μικρή και μεγάλη, μπροστά στο δράμα της ανθρωπότητας. Το πήραν εκείνοι και έκαναν αυτοί. Και ενώ το πήραν αυτοί και δημιούργησαν τα περιονίμου περιβοή του τριάδα. Και δια των τριάδων αυτών, ως διαλύσεως, προχωρήσανε μέσα εις τα βάθη των χωρών και δημιούργησαν καταστάσεις, νέες καταστάσεις. Εμείς που έχουμε τον λόγο αυτού του Χριστού μας, τον αιώνιον λόγο του Χριστού μας, το λησμονήσαμε και μέναμε απομενωμένοι. Εργασία υπάρχει στην Ελλάδα. Συνεργασία δεν υπάρχει. Εργασία, εργάζεται ένας παπάς, εργάζεται μια γυναίκα, εργάζεται ένας χριστιανός. Αλλά στην εργασία που είναι νόμος θεϊκός, νόμος αιώνιος, δεν υπάρχει μέσα εις τον ταλέπορο τόπο μας. Και μόνο αυτό, τι ακούω, δεν ακούτε? Ω, τι ακούω? Ακούω τον Σατανάν. Δεν τον ακούτε εσείς, δεν έχετε αυτιά να ακούστε? Είναι σημείο των καιρών. Το θεωρώ ένα από τα σοβαρότερα σημεία των καιρών. Παπάδες ανάξιοι που αγαπούν τα πορτοφόλια τους και μόνο, και δεν γνώρισαν ποτέ τι θα πει η αποστολή στον κόσμο. Δεσποτάδες που ζουν μόνο για τα νύψα και νεψιέστων, μακρά από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Λαός άθεος και άπιστος, εχθροί του Ευαγγελίου, φωνάζουν όλοι τους, από άκρους άκρους. Κάτω αδελφότητες! Αυτό φωνάζουν όλοι! Και εσείς που είστε εδώ μέσα, έχετε ερωτηματικά. Είναι τόσο η διαβολή, τόσο η συγκομαντία, τόσο η αξιότης, ώστε από άκρους άκρων, ανάξιοι επίσκοποι, ανάξιοι αυτοί, φωνάζουν εναντίον ενός θεσμού. Διότι η Αποστολή, η οποία αρχίζει από δύο πρόσωπα, το τονίζω, το θεολογικός και ως θεολόγος ακόμα, μελετήσα στα κύματα των γραφών, και ως χριστιανός και ως επίσκοπος, το τονίζω και το λέγω. Ότι εκτιμώ το μοναχείο του μοναχισμών. Είναι θεσμός ο μοναχισμός και πρέπει να τον εκτιμήσουμε, διότι μέσα από τις τάξεις του μοναχισμού βγήκαν ήρωες και μάρτυρες. Αλλά εκτός του μοναχισμού είναι γεγονός επίσης ότι η Αποστολή είναι θεσμός αιώνιος
ο οποίος είναι παλαιότερος από αυτό το μοναχισμό. Διότι ο μοναχισμός παρουσιάστηκε τον 3ο αιώνα, ενώ η Ιεραποστολή παρουσιάστηκε άμα το Ευαγγέλιο, άμα το Χριστό. Όπου είστε οι δύο ή τρεις συνημένοι, εκεί και μετά. Πώς λοιπόν θα απαγορεύεται, ποιος είσαι εσύ κύριε, να ναι, μικρέ και ασήμαντε, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα απαγορεύεται σε δύο ψυχές. Σε τρεις ψυχές, σε τέσσερις ψυχές, να ενωθούν και να φτιάσουν ένα άγιο συνεταιρισμό προς δόξα του. Ποιος είσαι εσύ και πώς τολμάς εσύ και πώς τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου και να λες ότι οι αδελφότητες, κάτω οι αδελφότητες, κάτω οι ομάδες, κάτω το πάνω. Και τι επικρατείς λοιπόν ο Σατανάς με τις θερακές του ομάδες. Ναι αδελφοί, και αυτή είναι η κατάσταση. Η επίσημος εκκλησία δεν είναι ψέμα πλέον, έχασε υποδιώγμα τα σειράς ομάδας, τους μη, δεν είσαι τίποτε άλλο. Αν πει στην Εκκλησία την επίσημο, πολέμησε τους μασόνους, δεν τους πολεμά. Εάν πει στην Μεσσία, πολέμησε τους χιλιάστας, δεν τους πολεμά. Εάν πει στην Εκκλησία, πολέμησε αυτούς, δεν τους πολεμά. Ζουν με αρμονία με αυτούς. Αλλά μόλις ακούσουν ότι σε κάποια πόλη υπάρχουν δύο-τρεις χριστιανοί, οι οποίοι έχουν κάποιο σωματείο και κάποια συνδέωση, αμέσως ανοίγουν τα στόματά τους. Και βγαίνουν μέσα από τα στόματά των οι βάτραχοι της Αποκαλύψεως και φωνάζουν έναν χορό και έχουν δημιουργήσει μια ομίχλη. Ιστρόπον ώστε να δημιουργείται πλέον κίνδυνος και όλοι για αυτές τις ομάδες θα σβήσουν. Προστρίβουν του διαβόλου, λέγω, θα σβήσουν όλες αυτές τις μικρές ομάδες. Διότι ενώ προηγουμένως υπήρχε μια ακμή και μια πρόοδος, τώρα δεν κάνουν τίποτα άλλο. Παπάδες μικροί και ασήμαντοι να ανεβαίνουν πάνω στους άμμονας και να ξεντονίζουν πυράβλους εναντίον εκείνων οι οποίοι ζουν ιεραποστολικών βίων και οι οποίοι πόθων και όνειρων έχουν τη δόξα του Χριστού μας. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Και τώρα να σας δείξω την αξία της ομάδος. Της ομάδος. Κι αν και εγώ βρίσκομαι εδώ και με βλέπετε το Σιροκύρκα, το οφείλω σε ομάδα το οφείλω. Το οφείλω σε ομάδα. Και με δάκρυα και με συγκίνηση θυμούμε τον ιστορία της ομάδος. Προδεν είναι πολλές ημέρες, πολλής καιρός που συνοδεύσαμε στην τελευταία κατοικία ένα γίγαντα, ένα ήρωα, ένα άστρο, ένα εργάτη του Ευαγγελίου, τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Μάλιστα. Τι ήταν, μόνος, όχι. Ήταν σε ομάδα. Ποια ομάδα? Πέντε ήταν της ομάδας. Πέντε ήταν. Ερώματι σου του Ναζωραίου, ένας Άγιος πρεσβήτης, τους μάζεψε κοντά. Τον Τρεμπέλα, τον Παναγιωτόπουλο, τον Γκολιόπουλο, τον Αίμιστον Φαραζουλή, σε αυτούς τους μάζεψε κοντά τους, εν ονόματι του Χριστού, μακράν από τους συγγενείς, μακράν από θα δουλέψουμε για τον Χριστό, για τον Χριστό θα δουλέψουμε. Πέντε αυτοί πιάσαν ομάδα. Και αυτοί οι πέντε πράξαν έργο, το οποίο δεν έπραξαν εκατοντάδες κληρικών και εκατοντάδες μοναχών και εκατοντάδες επισκόπων αναξίων, οι οποίοι έπαιζαν κληρονομία τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως. Μάλιστα, πώς λοιπόν θα κατηγορήσαμε? Υπήρξε Τρεμπέλας διότι υπήρξε ο μας. Εάν υπήρξε ο μας, δεν θα υπήρξε Τρεμπέλας. Δεν ξέρω ποιον εξέλιξε θα ελάμβανε. Αυτή είναι η ιστορία. Και η απόδειξη στο Τρεμπέλα, μια απόδειξη της αξίας την οποία έχει η ώρα. Το τέλος, αδελφοί, να τελειώνω. Είπαμε ότι το ρήτρον αυτό του Ευαγγελίου το πήρανε οι κομμουνιστές και το έχουν ως αρχήν της οργανώσεώς των. Τριάδες. Και τώρα θα σας πω κάτι το καταπληκτικό. Στη Ρωσία υπάρχει επίσημος εκκλησία. Υπάρχει κάτι δεσποτάδες ντυμένοι μες τα χρυσά, με τα εγκόλπια, με τα σπίτια, με τα μεγαρά τους, με μισθό που τους πληρώνει το Σοβιέτ. Το Σοβιέτ πληρώνει μισθό, το Σοβιέτ τους δίνει σπίτια, όλες τις ευκολίες. Ευκολίες, επίσημος εκκλησία. Αλλά αυτή η επίσημος εκκλησία είναι η γυναίκα, η καθημένη επί του θρίου της Αποκαλύψεως. Είναι πλέον δούλη, υποδελουμένη πλέον στην εξουσία των αθέων κομμουνιστών, οι οποίοι ενεργούν κατ' εντολήν. Είναι πράκτορες πλέον της αθείας και απιστίας. Δεν είναι αυτή η εκκλησία, όχι! Δεν είναι αυτή η εκκλησία, όχι! Δεν είναι αυτή η εκκλησία, όχι! Αυτή απρόδωσε τα αιρά και τα όσια. Η εκκλησία των ρωσικών λαών υπάρχει. Πού υπάρχει? Μέσα στα εργοστάσια. Μέσα στα διάφορα εργοστάσια. Μέσα στα δάση. Στα σπούλια, στα χωριά, παντού. Ένα δίκτυο ευλογημένων δίκτυων. Τρεις οι χριστιανοί. Γράψανε προημερών, γράψανε συγγενικό. Ένα ξανθόμαλο ρώσικο παιδί επλησίασε τον παπά της ενορίας. Συνορίας τον παπά. Σιγά σιγά παππού λέει, σκύψε να σου πω ένα μυστικό. Και κοίταζε το παιδάκι. Τι μυστικό. Παππούλη λέει, παππούλη, ήμαθα δυο λέει μέχρι χθες. Τώρα γίνηκαμε τρεις λέει. Βρήκα και ένα γειτονόπλο λέει. Και κάθε βράδυ λέει, μας μαζεύει η γιαγιά και μας κάνει το μάθημα λέει του Χριστού. Ω Αγία Ρωσία. Ω Αγία Ρωσία. Αυτή είναι η Εκκλησία.
Τα τρία τα παιδάκια που μαζευτήκαν άμα του Ιησού Χριστού μακράν από την επισυνοκλησία, η οποία πρόδωσε τα αιράκια τα όσια αυτοί οι τρεις Ρώσοι μικροί αποτελούν τη δόθεν μαρτυρία ότι όντως ο Χριστός δίκαιο βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Το συμπέρασμα, αδελφοί μου, ότι είναι το επενό ότι τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί κύκλοι. Και αδελφό τη Ζωή και αδελφό τη Σωτήρας, ένα μήλος εργαζόμενη στον Απολλώνα του Κυρίου, δημιούργησαν κύκλους γυναικών, κύκλους ανδρών, κύκλους και άλλοι ευσεβείς εφημέριοι της πόλεως, κύκλοι, αλλού 5, αλλού 10, αλλού 15, αλλού 30. Λοιπόν, συνιστώ σε όλους σας να οργανωθείτε, οργανωθείτε, κανένας μοναχός, κανένας μόνος, 3, 5, 5, 5, 10, 10. Και αν θέλετε το σπίτι σας να το κάνετε εκκλησά, το σπίτι σας να το κάνετε αν κάνετε στα κομικά σπίτια, κάνουν πάρτι και κανείς δεν σπότης δεν διαμαρτύρεται και τα σπίτια όλα γεννήκανε χαρτοπαικτικά καζίνα και οργιάζουν από το ράδι για να ο κόσμος και ο σατανάς μετέβαλε τα σπίτια σε χαρτοπαικτικά καλέκα. Εσείς οι χριστιανοί το σπίτι σας αταλιάσατε, το σπίτι σας Κύκρος, το σπίτι σας Μεταρίζει, το σπίτι Βρούριο, το σπίτι όλος. Μαζέψετε τα πτωχανάκια του Χριστού μας που τα εγκατέλειψαν οι αρείς και οι αρχιερείς. Δεν περιμένω τίποτα, σας το λέω επίσημα, μόνο το κάνω την Παρισία. Δεν περιμένω τίποτα από την επίσημη εκκλησία. Η επίσημη εκκλησία κρέας και νύχη με το κράτος έγινε. Έγινε κρέας και νύχη με το κράτος. Δεν περιμένω τίποτα το γενναίο και υψηλό. Περιμένω όμως πολλά από αυτούς τους κύκλους χριστιανών. Οργανωθείτε χριστιανοί μου. Τρεις, μια αλυσίδα να γίνομαι. Μια αλυσίδα. Και τότε θα σταθεί ο κόσμος ότι ο χριστιανισμός δεν είναι παραμύθι. Ο χριστιανισμός δεν είναι μύθος, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία στηρίζεται πάνω στο λόγο του Χριστού. Όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί και εγώ εν μέσω αυτών. Τελειώνοντας, προς ενίσχυση της ιδέας αυτής, η οποία είναι ιδέα ότι αμαρτάνηθε ένας ζήμος, πάσο ο οποίος ανοίγει το στόμα του και λέγει ότι αδελφότητες είναι εξοπλιστικές οργανώσεις. Θα βγάλω και βιβλίο, θα αγωνιστώ πλέον. Να υπεραναγκώ της ιδέας. Είναι βλασφημία. Βλασφημία κατ' όχιου πνεύματος. Αναξίρης και ανάξια αρχιερής. Οι οποίοι κυκλοφόρησαν το κάθε νόμισμα ότι οι αδελφότητες είναι εκτός του Χριστού. Όχι. Είναι μέσα στην καρδιά του Χριστού μας. Είναι μέσα στο λόγο του Χριστού μας. Αντλούν από το αίμα του Χριστού μας. Από το πνεύμα του Χριστού μας. Τελειώνω. Θέλω να εξάρω τη σημασία της ομάδας της συνεργασίας των κύκλων. Σας λέγω το εξής. Όταν ήμουν στην Ακαρνανία, πάνε τώρα, και εγώ κοντεύω να τα λησμονήσω, πάνε τώρα 40 χρόνια, 50 χρόνια, 40 χρόνια, 45 χρόνια, ήμουν στο Ξηρόμερο. Εκεί προς το Ξηρόμερο, επάνω στο Βάρτο, τρέχει ένα ποταμός, σφοδρός ποταμός, ο Αχελλώος ποταμός. Το ρεύμα του είναι ισχυρό. Τότε δεν υπήρχαν γεφύρια. Οι κραγκούνδες, οι ροίδες, σπουδαίες γυναίκες που ζουν τον Χριστό με τα ρούχα τους μέχρι κάτω. Ντυμένες όπως η Παναγία, εργατικές και φιλόπονες που επάνω στα κεφάλια τους κρατούν ολόκληρα δοχεία και ανατρέφουν παιδιά ηρώων και μαρτύρων. Αυτές οι κραγκούνδες όταν πάνε κοντά στο ποτάμι και του δουν το ποτάμι να τρέχει, δεν τολμάει καμιά κραγκούνα να μπει μέσα. Μόνη της όχι, δεν μπαίνει. Τι κάνει, μαζεύονται καμιά δεκαριά. Όταν μαζεύουν 10, 15 τουλάχιστον, τότε έχουν ένα σκηνή και δένεται η μία με την άλλη. Δένεται η μία με την άλλη. Κάνουν το σταυρό τους και μπαίνουν στο ποτάμι και βγαίνουν πέρα. Και αν καμιά γλιστρήσει και μπει σε μέσα στα νερά και θέλει το ρεύμα του ωκεάνου του ρεύματος να τους τραβήξει, τον τραβάνε οι άλλοι. Έτσι και εμείς καραγκούνιδες. Εδώ το ρεύμα είναι ισχυρό. Ο Αχελλώος είναι ασχερός. Το ρεύμα του Σατανά είναι ισχυρό. Κόντρα με το ρεύμα. Δεν μένει ένας και ένας μαζί, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, σαν το ρωσικό παιδί, να περάσουν το ποτάμι και θα το περάσουν αδέρφια μας και θα νικήσει ο Χριστός, ο αμπέδες Ελλήνων, οι μνήτες και οι πριντσούτες, τους πάντες τους όνες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει σώσου μας.